Κοντά μας έχουμε τη Βιβί και τον Θοδωρή, δύο παιδιά που είναι μαθητές του Λυκείου. Η Βιβί από τη Βραχιά, ο Θοδωρής από το Άδεντρο. Βιβί, θα ήθελα να μου πεις, ο αγώνας που γίνεται σήμερα είναι γνωστός και καταλαβαίνουμε όλοι τον αγώνα για το κλείσιμο του σχολείου. Τι συνέπειες θα υποστείτε εσείς προσωπικά τα παιδιά από τη Βραχιά, εάν κλείσει το σχολείο? Καλημέρα. Τα παιδιά από τη Βραχιά θα αναγκαστούν να πάνε στα διπλανά χωριά, τα οποία είναι τουλάχιστον στα 10 με 12 χιλιόμετρα μακριά. Θα πρέπει να έχουν κάποιον να τους πηγαίνει κάθε μέρα, γιατί τα λεωφορεία δεν είναι διαθέσιμα στις ώρες που τα χρειάζονται, με αποτέλεσμα να καθυστερούν στο μάθημα. Οπότε θα έχουν αυτό το δύσκολο το κομμάτι της απόστασης. Θοδωρή, πολλά τα προβλήματα εδώ για την λειτουργία του Λυκείου το τελευταίο καιρό, μια που δεν υπάρχουν καθηγητές και λιγοστεύουν και τα μαθήματα. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καλούς καθηγητές μέχρι τώρα στο σχολείο μας. Είναι πάρα πολύ καλοί. Μπορούμε να προσπαθούν όσο μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά εντάξει, και αυτοί όσο μπορούν. Δηλαδή, τώρα αυτή η κατάσταση που γίνεται τώρα είναι, πιστεύω, το τελευταίο μας χαρτί. Δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω. Αυτό. Πάντως, άμα κλείσει το σχολείο, εγώ ξέρω από τον αδερφό μου, ο αδερφός που έγινε σχολείο στα Κουφάλια, πάλι. Πάντα θα υπάρχει αργοπορία. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται να ξυπνάς. Μάλλον δεν θα το προλαβαίνεις το λεωφορείο και πάντα θα υπάρχει αργοπορία. Και είναι κακό αυτό. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να δικαιωθεί η προσπάθειά σας.